Γιώργος Μπέζος. Παιδιά, απόλυτη ταύτιση με Γιώργο Λιάγκα. Γιάννης έπαθα. Μπέζος. Τι είπα? Γιώργος Μπέζος. Γιάννης Μπέζος, απόλυτη ταύτιση με Γιώργο Λιάγκα. Πάντα θαυμάζαμε τους ομοφιλόφιλους για την ελευθερία τους και αυτοί θέλουν να τη χάσουν. Έτσι, μα νομίζω με βλέπει ο Γιάννης και το είπε. Αυτό που είπα, παιδιά. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγε. Εγώ θαυμάζω τους ομοφιλόφιλους γιατί δεν μπαίνουν σε συμβάσεις. Δηλαδή να παντρευτώ, να αυτό, τα πεθερικά, τα αυτά. Είναι δεν έχουν κουτάκια. Άλλη λογική, ας πούμε. Και τώρα θέλω να τη χάσω να παντρεύονται. Για ποιο λόγο δεν το καταλαβαίνω. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Είναι κοινά νομίζω που είναι λάθος. Παιδί μου, εγώ σε έχω ακούσει που το λες αυτό πάρα πολύ συχνά. Απ' την άλλη όμως σκέφτομαι. Ότι όταν είσαι με έναν άνθρωπο 20, ξέρω εγώ, χρόνια. Γιατί να παντρευτεί. Δηλαδή, εγώ αγαπάω τη Φέη επειδή παντρευτήκαμε. Παντρευόμαστε επειδή είναι σύμβαση κοινωνία, δεν έχουμε παιδιά, να πάρουμε το όνομά μας κτλ. Ναι, αλλά αν εσύ φύγει, χτύπα ξύλο. Αν είσαι παντρεμένο. Όχι, ρεσί. Αν είσαι παντρεμένο με τη Φέη, δεν την κατοχυρώνει για το μετά. Μα είπαμε σύμφωνο συμβίω. Λέμε για σίγουρα με το συμβίω. Γίνεται καλέ, βέβαια. Το Τσίπρα με σύμφωνο συμβίω. Και το σύμφωνο συμβίωσης πρέπει να υπάρχει γιατί υπάρχουν και κάποια νομικά θέματα υγείας. Εννοείται. Στα θέματα υγείας. Πάντως ο κύριος Μπέζος λέει ότι επιμένουν, θεωρώ, οι γκέι πάρα πολύ στο γάμο γιατί αυτό τους επισημοποιεί στα μάτια της κοινωνίας. Αυτό είναι σαν ένα είδος αποδοχής. Δεν το έχουν ανάγκη όμως. Γενικότερη αποδοχή. Λέω, δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή δεν είναι αποδιοπομπέως ο ομοφυλόφιλος. Ίσα-ίσα σε πολλά επαγγέλματα είναι και πρόκριμα να είσαι ομοφυλόφιλος. Μην κρυβόμαστε. Πρόκριμα. Πρόκριμα είναι, ναι. Βέβαια είναι πρόκριμα. Πες ένα επάγγελμα δηλαδή, που είναι πρόκριμα. Ένας, ας πούμε, κομμωτής. Αν είναι ομοφυλόφιλος, είναι κακό. Πες ένα πάνε γυναίκα στο κομμωτήριο, θα δουν και τα παιδιά. Θα κάνουν και λίγο κόσμο. Ναι, δεν είναι κακό, θέλω να σου πω. Δηλαδή, κακό, αν, να σου πω κάτι τώρα, γιατί να είμαστε ειλικρινείς. Αν εγώ είμαι οικοδόμος και δίπλα μου είναι ένας οικοδόμος γκέι, δεν νομίζω να περάσει καλά αυτό. Θα του κάνουν πλάκα οι άλλοι. Ναι, είναι μια αλήθεια, παιδιά. Αυτή. Αλήθεια είναι. Αν ο άλλος είναι στο κομμωτήριο ή είναι μακιγέρ. Ή είναι, ξέρω εγώ, χορογράφος, ξέρω εγώ. Και είναι ομοφυλόφιλος. Ή είναι ηθοποιός. Άλλη αντιμετώπιση. Ή παρουσιαστής. Θα γίνει καζούρα. Όχι, όχι, δεν θα γίνει καζούρα. Ναι, αυτό είναι. Αποθεώνει εκεί. Δεν έχω αδικό. Εκεί αποθεώνουν. Είσαι αδικό. Να σου απαντήσω. Ναι, πάρα πάντα γιατί, γιατί δεν μπορείς να το κατηγοριοποιείς. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος επειδή έχει μια σεξουαλική. Δηλαδή, μπορεί μια γυναίκα να έχει κάποια σεξουαλικά τρελά. Αυτό δεν σημαίνει ότι της αλλάζει το πώς φέρεται στη δουλειά της, το πώς φέρεται με τις φίλες της, το πώς. Άλλο σου λέει κάτι. Πώς το αντιμετωπίζει. Τώρα, εγώ σου έδωσα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Είμαι εγώ ομοφυλόφιλος και είμαι μπετατζής. Δεν θα μου κάνουν πλάκα οι άλλοι στη δουλειά, το πρέπει να πάρω να δείξω και εσύ ξέρεις αν και άμα δουλεύεις με τον σύντροφό σου στην ίδια δεν έχεις δώσει δικαιώματα, δεν σου κάνουν πλάκα. Αυτό, ξέρεις αν αυτός είναι οικοδόμος. Ωραία, μιλάει σαν κοριτσάκι, ας πούμε, δεν του κάνουν πλάκα. Α, μιλάει, ναι, εντάξει.